Καρδιάρχης, ο κύριος Αλεξόπουλος και ο εκπρόσωπος, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Δεν θέλησαν να συμμετάσχουν στην σύσκεψη, δεν θέλησαν να ακούσουν την πρόταση και απεχώρησαν. Τους εξήγησα ότι το να συμμετέχεις και να ακούς μια πρόταση δεν σημαίνει ότι νομιμοποιείς μια διαδικασία που πιστεύεις ότι πιθανόν δεν είναι σύνομη. Θέλησαν να διαβουλευθούν εσωτερικά με τα όργανα των επιμελητηρίων και των δημοτικών συμβουλίων, μου είπαν ότι δεσμεύονται από τις αποφάσεις των συμβουλίων και επίσης ισχυρίστηκαν ότι για αυτούς είναι ενισχύ η προηγούμενη πρόθεση παραχώρησης, όπως την αποκαλώ εγώ, η οποία υπεγράφει άλλες εποχές, από άλλη κυβέρνηση, από άλλους αρμόδιους. Τους εξήγησα ότι εμείς παρουσιάζουμε σήμερα την πρόταση, μια βιώσιμη πρόταση από την πολιτεία, η οποία μπαίνει στο τραπέζι και η οποία λύνει το πρόβλημα κατά την άποψή μας ή το δρομολογεί σωστά. Τους εξήγησα επίσης ότι το θέμα του θαλάσσιου μετόπου δεν μπορεί να αποτελέσει το κλωτσοσκούφι των αυτοδιοικητικών εκλογών. Θα ήταν τραγικό για την πόλη να χαθεί μια άλλη ευκαιρία. Τους εξηγήσαμε, γιατί με την άποψη τη δική μας πρέπει να πω συντάσσεται και το επιμελητήριο δια του Προέδρου του κυρίου Μαρλαφέκα που παρίσταται σήμερα και βεβαίως η διοίκηση του ΟΛΠΑ, τους εξήγησα ότι είναι πολύ καλύτερο η διαχείριση αυτού του θέματος να γίνει από τους τοπικούς πολιτικούς και αυτοδιοικητικούς παράγοντες παρά να γίνει από κάποιους τρίτους. Φαίνεται να μην το αντιλαμβάνονται. Εγώ λοιπόν σήμερα απευθύνω ένα μήνυμα προς στους πολίτες της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδος, ότι εμείς θα δώσουμε λύσεις στο θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε να σέρνεται για ένα σωρό τέρμινα ακόμα. Αυτή είναι η κακοδαιμονία της Δυτικής Ελλάδας, της Αχαΐας ειδικότερα. Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί, πρέπει να έχουμε ρεαλισμό, να διαβάζουμε σωστά τις εποχές και τα δεδομένα, τα οποία έχουν αλλάξει. Πρέπει να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα και τι δεν μπορούμε να κάνουμε σήμερα που ίσχυε ίσως στο παρελθόν και με αυτή τη λογική θα προχωρήσουμε. Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, σε χρόνο, τόπο και ώρα που θα ανακοινωθεί, θα ανακοινώσουμε την πρόταση. Είναι πρόταση, επαναλαμβάνω, για διαβούλευση στην τοπική κοινωνία. Θα καλέσουμε τους τοπικούς φορείς. Είναι τεχνικό θέμα, θα σας το πούμε πότε θα γίνει, γιατί καταλαβαίνουμε πλέον ότι πρέπει να οργανώσουμε μια άλλου είδους σύσκεψη, όπου θα παρουσιάσουμε στην κοινωνία της Πάτρας, στους πολίτες της Πάτρας και στους φορείς, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι ζητούν εναγωνίως και γραπτός, με μια κραυγή αγωνίας, κάντε κάτι, επιτέλους δώστε λύση, σταματήστε τις κουβέντες και τις αντιπαραθέσεις και κάντε κάτι που να είναι βιώσιμο, ρεαλιστικό και που θα συμβάλλει στην αλλαγή της φυσιογνωμίας της πόλης. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Αυτή η πρόταση που θα ακούσετε την ερχόμενη εβδομάδα και στους πολίτες της Πάτρας δίνει διέξοδο στη θάλασσα, δεν αποκλείει κανέναν από την πρόσβαση στη θάλασσα, αλλά ταυτόχρονα έχει αναπτυξιακή πνοή, συνδυάζει τις μεταφορές, τις συνδυασμένες, με ένα μοντέρνο λιμάνι που θα συνδέεται με έναν αυτοκινητόδρομο που θα κατασκευαστεί και θα τελειώσει σε 2 χρόνια, με ένα τρένο που θα έρθει σε 3 χρόνια και ταυτόχρονα ανοίγει μια νέα προοπτική στο να φέρει τουρίστες υψηλού εισοδηματικού επίπεδου που τόσο ανάγκη έχει η τοπική οικονομία της Πάτρας. Είναι συνέργειες που θα βοηθήσουν να γίνει η επανεκκίνηση της πόλης και της τοπικής οικονομίας. Επαναλαμβάνω με απόλυτο σεβασμό στις κοινωνικές ανησυχίες των πολιτών. Θα είμαστε εδώ να εξηγήσουμε πάρα πολύ αναλυτικά την πρόταση, να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις. Ειλικρινά εκφράζω για άλλη μια φορά τη λύπη μου, γιατί ορισμένοι δεν έρονται στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ.